Κύριε Καλιακμάνη, συγγνώμη που σας άφησα στην αναμονή τόση ώρα για να ακούσουμε έτσι τι είχε να μας πει ο δικηγόρος της μητέρας, ο δικηγόρος της μητέρας του 10χρονης. Πάμε τώρα λίγο. Πού βρίσκονται οι έρευνες, κύριε Καλιακμάνη, γιατί όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε είναι σαν να μας φέρνουν μπροστά σε ένα κύκλωμα. Ναι, καταλαβαίνετε πολύ καλά από τη στιγμή που κατέθεση μικρή, και εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι οι καταθέσεις μικρής είναι το κλειδί, γιατί αυτό το παιδί έχει την διάνοια, αντιλαμβάνεται, οπότε μπορεί να πει κάποια πράγματα, θυμάται κάποια πράγματα σίγουρα. Το σημαντικό κομμάτι είναι να την ξεκλειδώσουν εκεί οι ψυχολόγοι, οι έμπειροι ψυχολόγοι της αστυνομίας που κάνουν αυτή τη δουλειά τώρα στο ανηλίκον, να κάνουν το παιδί να εμπιστευτεί την αστυνομία και τους ψυχολόγους αρχικά, ναι, και να πει και άλλα πράγματα. Από τη στιγμή όμως, που αναφέρθηκαν αυτά τα πράγματα. Έχει αποκτήσει ανοχής από τις περιγραφές, ναι, της μικρής. Ναι. Έτσι δεν, ναι, είναι, στον κεραμικό. Ναι, από τη στιγμή που αναφέρθηκαν αυτά τα πράγματα με τον Νίκο ανοχής, καταλαβαίνετε, κυρία Μιχλιδάκη, ότι η υπόθεση παίρνει άλλη τροπή. Γιατί η διασύνδεση αυτή με τον Νίκο ανοχής σίγουρα οδηγεί στο κύκλωμα. Δεν μπορεί τυχαία. Μιλάμε για κλεισμένα ραντεβού, κύριε Καλιακμάνη. Βοηθήστε να καταλάβουμε, διότι ένας οίκος ανοχής έχει και κάποιους κανόνες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να εκδίδει ανήλικες και παιδιά πλέον, που δεν μπορεί. Όλοι το λένε. Αυτό το 12χρονο παιδί, 11χρονο, πότε ήταν τότε, το διέκρινε οποιοδήποτε ότι είναι αυτός ο μικρής ηλικίας. Άρα εδώ τι έχουμε, κλεισμένα ραντεβού παιδόφιλων, που έπεφτε σύρμα, ας πούμε, ότι εκεί υπάρχει αυτό το κοριτσάκι. Τι λέμε, Χριστέ, τι ανατριχιαστικά πράγματα. Ναι. Ανατριχιαστικά όντως είναι αυτά που λέμε, κύριε Μιχλιδάκη, αλλά δυστυχώς η ζωή έχει γίνει πολύ ανατριχιαστική και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι μας και να δούμε τι φταίει. Σε αυτούς τους συγκεκριμένους οίκους ανοχής πηγαίνουν κάποιοι πελάτες περιστασιακά και βλέπουν κάποιες κυρίες που κάνουν το αρχαιότερο επάγγελμα που εκδίδονται. Δεν μπορεί όμως εγώ, κατά τη γνώμη μου, ναι, από άλλοτε νόμιμα, άλλοτε παράνομα, γιατί σε κάποιο είκος ανοχής. Προφανώς, ναι, γίνονται και αυτά, αλλά για τα παιδιά τώρα λέμε. Τέσσερις γυναίκες που ήταν παράνομα, δεν ξέρω αν ήταν αυτός. Δεν νομίζω λοιπόν ότι απλώς το παιδί εκεί πήγαινε για να το επιδείξει αυτό το κτίνος και να πάει με πελάτες ευκαιριακούς. Πιστεύω, η λογική λέει ότι σίγουρα πήγαινε με κλεισμένα ραντεβού. Το ζήτημα είναι, ποιοι ήταν αυτοί που έκλειναν ραντεβού στο συγκεκριμένο οίκο, γιατί από αυτά που έχουν διαρρεύσει, γιατί εγώ δεν έχω πρόσβαση στη δικογραφία και να είχα δεν θα μπορούσα να πω πράγματα της δικογραφίας, αλλά από αυτά που έχουν διαρρεύσει βλέπουμε ότι κάποιοι έρχονταν σε επαφή με το παιδί στο αυτοκίνητο και κάποιοι άλλοι προφανώς στον οίκο ανοχής. Κάποιοι, θα δούμε ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κάποιοι πελάτες που ενδεχομένως είναι και γνωστά στην κοινωνία πρόσωπα που ήθελαν μια διακριτικότητα μεγαλύτερη. Εγώ θα πω ότι αυτοί που ήθελαν διακριτικότητα ήταν ένα καλό για αυτούς, μια καλή παράμετρος αυτή να μπορούν να συναντήσουν το ανήλικο κορίτσι. Να μιλάμε τώρα για ένα παιδί 11 χρονών, έτσι. Ναι. Είναι τραγικό. Στον Νίκο ανοχής, γιατί εκεί σίγουρα θα διατηρούσαν την ανωνυμία τους, δεν θα είχαν το φόβο να δει κάποιος τον αριθμό κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τους, κάποια στοιχεία, χαρακτηριστικά, μπορεί κάποιοι άνθρωποι που ήταν κοντά στο σημείο εκεί που γινόταν αυτές οι πράξεις στο αυτοκίνητο, θα αποφεύγαν σίγουρα αδιάκριτα βλέμματα. Ίσως λοιπόν να είναι άλλο το πελατολόγιο που πήγαινε εκεί στο οίκο ανοχής. Έχει στοιχεία η αστυνομία πελατολόγιο για το προφίλ αυτού του πελατολόγιου, όπως λέτε. Έχει κατορθώσει να φτάσει πιο κοντά. Αυτά είναι στοιχεία της δικογραφίας. Τα ξέρουν οι συνάδελφοι του ανηλίκων. Να. Αλήθεια δεν τα ξέρω εγώ, να μην σας αφήνω υπονοούμενα κι αυτά. Δεν τα ξέρω εγώ. Όμως είναι θα κοντά σε αυτόν τον 40χρονο, όπως λέγεται, τον άνθρωπο αυτόν που έβαζε το μύχο στον οίκο ανοχής. Καταρχήν, να ξέρετε, είναι σημαντικό να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος ήταν κάποιος τύπος που διαχειριζόταν εκεί οίκους ανοχής, ήταν μέλος μιας επιχείρησης, ο επιχειρηματίας,
Είναι όλα αυτά σημαντικά τα στοιχεία που θα οδηγήσουν την αστυνομία σε ασφαλή συμπεράσματα τι γινόταν και πόσο, και πόσο ουρά είχε αυτό όλο το πράγμα που για μένα το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν ξέρω αν ξεκίνησε από ένα βιασμό αυτού του κτίνους σε ένα ανήλικο παιδί, αλλά σίγουρα οδήγησε στη δημιουργία ενός μιας εγκληματικής οργάνωσης, για μένα πάντα, λέω την άποψή μου μόνο, που ίσως να εκμεταλλεύεται και άλλα παιδιά, δεν το ξέρω αυτό, θα φανεί στη συνέχεια. Ψάχνουν και άλλα και πιθανότητα να υπάρχουν και άλλα θύματα κατά την ίδια διαδικασία, και άλλα παιδιά, και άλλα ανήλικα. Αυτό λέω, μπορεί κυρία Μιχλιδάκη, να υπάρχει ένα κύκλωμα από πίσω που μπορεί να εκμεταλλεύονταν και άλλα ανήλικα. Mm-hmm. Θα το δούμε, θα σου λέω, χωρίς να αφήνω υπονοούμενα ή χωρίς να ξέρω κάτι, βάζοντας τη λογική. Πάντως, το ζήτημα είναι ότι το παιδί είχε πει ότι είχε έρθει σε επαφή με 10 τουλάχιστον άτομα, περίπου άτομα, αλλά τώρα σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα από την τελευταία κατάθεση, από τη στιγμή που πήγαινε για μία ώρα, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αντιληφθεί το χρόνο το παιδί, γιατί ο χρόνος της κακοποίησης είναι... Μιλάμε τώρα για ομαδικό βιασμό. Όχι. Ότι ο ένας διαδέχονταν τον άλλον πελάτη. Αυτό εννοούσε το παιδί προφανώς. 5 άτομα σε μισή ώρα, μία ώρα, 5 φορές, 4 φορές πόσοι ήταν στο οίκο ενοχής. Οπότε καταλαβαίνετε τον αριθμό. Η αστυνομία θα φτάσει στο τέλος. Υπάρχει αυτή η πρόθεση να φτάσει στο τέλος. Το είπε και ο Υπουργός και ο κ. Φεδερικάκος. Όσο ψηλά να είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα κτίνη που ήρθαν σε επαφή με ένα ανήλικο παιδί, θα δουν την πόρτα της φυλακής. Για να δούμε λοιπόν πώς θα ξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι και πόσο μακριά θα πάει και τι θα αποκαλύψει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλιακμάνη. Σας ευχαριστούμε καλά. Για τον χρόνο σας.